Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 15 Ιουλίου, καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις, στην πρώτη σας ενημέρωση εδώ μέσα από τη τηλεοπτική συχνότητα του Attica TV. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και στα ελληνοτουρκικά. Μετά από νέο αίτημα που κατέθεσε η Άγκυρα ώστε να εκδοθούν, επανέφερε επί της ουσίας το θέμα των 8 Τούρκων αξιωματικών, οι οποίοι είχαν βρεθεί στην Ελλάδα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία. Ένα θέμα το οποίο πραγματικά απασχόλησε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται ότι δεν σταματά τις προκλήσεις στην Τουρκία. Κάθε εβδομάδα έχουμε και καινούριο σχεδιασμό από τον Ταγίπ Ερντογάν. Από την άλλη, όμως, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις και σε πολιτικό επίπεδο. Έχουμε την υπόθεση Παπαγγελόπουλου και την προανακριτική, όπου σύμφωνα με το πόρισμα της πλειοψηφίας, όπως τουλάχιστον έχει διαρρεύσει τον τύπο, φαίνεται ότι θα ζητήσει την δίωξη του πρώην Υπουργού και την διεξαγωγή, φυσικά, ειδικού δικαστηρίου. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θα δούμε φυσικά και το δικό μας την αυτοδιοικητική ατζέντα της ημέρας, που υπάρχουν και εκεί πάρα πολλά θέματα. Να σας προαναγγείλω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα βρίσκεται εδώ ο πρώην Υπουργός, ο κ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος, να συζητήσουμε τόσο για τα θέματα του τουρισμού και της οικονομίας, το χαρτοφυλάκιο που κατήχε μέχρι και πριν από τις εκλογές, αλλά φυσικά και όλα τα ανοιχτά πολιτικά ζητήματα. Από εκεί και πέρα, το πρώτο θέμα της ημέρας, το οποίο είναι οικονομικό, σχετίζεται με την απόφαση του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τα αναδρομικά των συντάξεων. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και, όπως σας είχα προαναγγείλει και χθες, θα βρίσκεται σε λίγα λεπτά εδώ η Σοφία Μίτιλη, η δημοσιογράφος, η εκλεκτή συνάδελφος, να αναλύσουμε πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα για να δούμε επί της ουσίας ποιους ωφελεί, ποιοι χάνουν από αυτή την απόφαση και τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Πάμε όμως να σας δώσω τους τρόπους που μπορείτε να πάρετε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό που συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί την επόμενη Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή αυτής της τηλεοπτικής σεζόν. Είναι πολύ σημαντικό, έχετε πολλές πιθανότητες να κερδίσετε ένα από τα τρία μεγάλα μας δώρα και πώς μπορείτε να πάρετε μέρος. Γράφετε ΙΕΚ κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνετε στο 54888 και μπαίνετε έτσι στη μεγάλη μας κλήρωση, όπου μπορείτε να κληρωθείτε και να κερδίσετε μία πλήρη υποτροφία στα ΙΕΚ Α, για να επιλέξετε εσείς ποια ειδικότητα θα φοιτήσετε, καθώς επίσης και σε ποιο υποκατάστημα των ΙΕΚ Α θα φοιτήσετε. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ειδικότητες πάρα πολλές, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ναυτιλιακών, οικονομικών, δημοσιογραφίας, κομμωτικής και άλλων πολλών επαγγελμάτων, τουριστικών επαγγελμάτων για παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες που μπορείτε να επιλέξετε. Και τα υποκαταστήματα του ΙΕΚ Α βρίσκονται σε Αθήνα, Πειραιά και Γλυφάδα. Είναι μια πολύ καλή λύση, ειδικά αυτή την περίοδο. Περιμένουμε και τις βάσεις να δούμε πώς θα κυμανθούν τα πράγματα. Είναι μια καλή διέξοδος για όσους θέλουν να επιλέξουν μια εναλλακτική λύση να φοιτήσουν. Πάμε και στους τρόπους επικοινωνίας για να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι, το χρηστικό κομμάτι της ημέρας. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. 211-27-0711 το τηλέφωνο του σταθμού και www.atticatv.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση που μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσω live streaming. Θα βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και τα τηλέφωνα για τον διαγωνισμό, όχι το τηλέφωνο, το SMS που μπορείτε να στείλετε. SMS που μπορεί να κάποιος από εσάς στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν να είναι μεγάλος νικητής αυτού του διαγωνισμού, με τη στήριξη φυσικά των ΙΕΚ Α, αυτού του μεγάλου εκπαιδευτικού ομίλου. Πάμε κατευθείαν. Δίπλα μου είναι η Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Είπα και χθες ότι θα συζητήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα. Το είχα προαναγγείλει από χθες. Είχαμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σίγουρα εσύ έχεις ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα και κυρίως αυτό που απασχολεί τους περισσότερους συνταξιούχους, πέραν του τι κερδίζουν, είναι και ποιοι κερδίζουν και ποιοι βγαίνουν χαμένοι από αυτή την απόφαση. Και στη συνέχεια, στην πορεία της συζήτησής μας, θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα, θα δούμε μάλλον ένα απόσπασμα από το Υπάρχει Λύση το χθεσινό, που τοποθετήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα ο πολύ γνωστός καθηγητής εργατολόγος, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Θέλω μια εισαγωγή από σένα για το συγκεκριμένο θέμα.
Χτες λοιπόν 2 η ώρα είχαμε την απόφαση του ΣΤΕ για όλες αυτές τις παράνομες μειώσεις και περικοπές που έχουν υποστεί όλοι οι συνταξιούχοι. Άρα λοιπόν η απόφαση, και αναφέρουμε στους τηλεθεατές μας ότι είναι η απόφαση 1439 έως την 1443, εάν θέλουν και γνωρίζουν. Απόφαση λοιπόν για 11 μήνες αναδρομικά στους συνταξιούχους, οι οποίοι όμως, το τονίζουμε αυτό, είχαν προσφύγει. Άρα λοιπόν είναι μια δικαίωση για ανθρώπους και συνταξιούχους λοιπόν, οι οποίοι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με τα δικαστήρια. Άρα, για τους υπόλοιπους, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απάντηση τι θα γίνει. Περιμένουμε μία πολιτική απόφαση. Από εκεί και πέρα το μπαλάκι είναι στην κυβέρνηση το πώς θα διαχειριστεί. Για τα 2,5 εκατομμύρια, γιατί αναφερόμαστε σε περίπου 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι είχαν προσφύγει. Άρα λοιπόν, μιλάμε από τον Ιούνιο του 2015 έως και το Μάιο του 2016, αυτοί λοιπόν, οι οποίοι είχαν προσφύγει, είχαν κάνει αγωγές, θα δικαιωθούν και θα πάρουν τα αναδρομικά τους. Επίσης, οι περικοπές με την απόφαση του 2015 και αναφερόμαστε στις περικοπές του 2012-2013, να σημειώσουμε και να τονίσουμε στους τηλεθεατές μας, όσοι λοιπόν είχαν αγωγές τον Ιούνιο του 2000, εκκρεμούσαν αγωγές του 2015, τότε και εκείνοι λοιπόν θα λάβουν αυτά τα αναδρομικά. Να πούμε η ότι η φιλοσοφία της απόφασης του ΣΤΕ, Σοφία, ήταν ότι επί της ουσίας σε εκείνο το χρονικό διάστημα για όσους προσέφυγαν, κρίθηκαν παράνομες οι κρατήσεις που έγιναν, οι περικοπές μάλλον για να είμαι ακριβής, από πλευράς κράτους τότε με τις δεσμεύσεις, τις μνημονιακές κτλ. Αλλά μόνο για αυτούς που προσέφυγαν στα δικαστήρια. Ακριβώς. Όσοι λοιπόν έχουν προσφύγει, αυτοί λοιπόν δικαιώθηκαν και περιμένουν τα αναδρομικά τους. Η απόφαση του 2015, και να πούμε ότι είναι η απόφαση 2287 έως την 2290, αν θέλουν να γνωρίζουν και τηλεθεατές μας. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι για τις παράνομες περικοπές και μειώσεις που γίνανε το 2012 και το 2013, και εκείνοι όμως αρκεί να είχαν κάποια αγωγή, είχαν κάνει αγωγή ή εκκρεμούσαν τον Ιούνιο του 2015. Να το σημειώσουν αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, να πούμε, από το 2016 και μετά, δηλαδή από τις 13 Μαΐου του 2016, ο γνωστός νόμος Κατρούγκαλ και μετά, δεν μπορούν να διεκδικήσουν και να κάνουν τίποτα σε ό,τι αφορά τα αναδρομικά. Έτσι κι αλλιώς είναι κάτι που το ξέρεις καλύτερα από το ρεπορτάζ, το λέγαμε και τότε, ότι ο νόμος Κατρούγκαλ επί της ουσίας τακτοποίησε εντός-εκτός εισαγωγικών, όπως θέλουν οι τηλεθεατές μας να το πούνε, όλες τις εκκρεμότητες αυτές που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Άρα από εκεί και πέρα δεν μπορεί να διεκδικήσει κάποιος κάτι. Θέλω να πάμε σε αυτό το σημείο, Σοφία, να ακούσουμε τι είπε χθες το «Υπάρχει λύση» ο εξαιρετικός καθηγητής, ο κύριος ο κύριος Μητρόπουλος, ξέχασα το όνομά του. Πάμε να δούμε το απόσπασμα και επιστρέφουμε. Τη βγήκε η απόφαση, οι συνταξιούχοι ζητούσαν 90 μηνών αναδρομικά. Ζητούσαν από την 1η-1η του 2013 έως τον Ιούνιο του 2020. Στην ουσία υποθέσεις δικαστήκαν το 2019 μέχρι τότε, αλλά πηγαίναμε μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Αντί να επιδικάσει 90 μηνών αναδρομικά το δικαστήριο, επεδίκασε μόνο 10 μηνών. Οι συντάξεις προκαταβάλλονται στην πατρίδα μας. Άρα λοιπόν είναι 10 μηνών αναδρομικά και μόνο σε όσους είχαν κάνει προσφυγή μέχρι σήμερα. Όσοι είχαν κάνει λοιπόν αγωγή μέχρι σήμερα μπορούν να αναγνωρίσουν και δεν έχουν παραγραφεί με άλλο τρόπο ή με άλλη διάταξη υποθέσεις τους, δικαιούνται 10 μηνών αναδρομικά που είναι το διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 έως το Μάιο του 2016 όταν βγήκε ο νόμος Κατρούγκαλου. Άρα λοιπόν είπε ότι 10 μηνών μόνο σε όσους έχουν κάνει προσφυγές. Το λέγαμε εδώ, έβγαιναν κάποιοι άλλοι, λέγανε μην κάνετε και ούτω καθεξής. Εμείς ξέραμε ότι επειδή είναι πιλωτική δίκη αποζημιωτικού χαρακτήρα και όχι ακυρωτικού, το δικαστήριο δεν μπορεί να επεκτείνει και στους άλλους. Και για το διάστημα, κυρία Μίτηλη, από το 2013-2015, όπως πολύ καλά είπε ο κύριος Μπολόφης, το δικαιούνται μόνο 15-16 συνταξιούχοι που είχαν κάνει αγωγή μέχρι τις 10 Ιουνίου του 2015. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο δυστυχώς κούρεψε 80 μήνες, αφαίρεσε εισόδημα. Οι ανώτατοι δικαστές είπανε ότι ξεχάστε τα 80 μηνών αναδρομικά και τα δώρα, όπως είχε πει η δική τους απόφαση τον Ιούνιο του 2015. Τότε είχαν επιδικάσει τα δώρα σε μόνιμη βάση και είχαν πει αντισυνταγματικές τις περικοπές Βρούτση Κουτρουμάνη, τη σφαγή των συντάξεων, την είχε κάνει ο κύριος Βρούτσης, ο κύριος Κουτρουμάνης, όχι τώρα, τότε το 2012 όταν ξανά ήταν υπουργοί
δηλαδή στην κυβέρνηση Παπαδήμου, αλλά και ξεχωριστά. Τώρα λοιπόν μπαίνει η κυβέρνηση, κυρία Μητυλή, επειδή πολλοί κόσμος με ρωτάει αν θα κάνουμε τώρα κλπ. Τώρα δεν χρειάζεται, διότι όποιος δεν έκανε αγωγή μέχρι σήμερα 2 το μεσημέρι δεν έχει περιθώριο. Εναπόκειται λοιπόν στην κυβέρνηση να πει αν θα εφαρμόσει αυτό που είπε για αυτούς που κάνανε προσφυγή η κυβέρνηση, ή αν θα το επεκτείνει σε όλους. Μάλιστα, παρακολουθήσαμε τα όσα είπε ο Αλέτης Μητρόπουλος. Πάντως, να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο, Σοφία, πολιτική απόφαση πρέπει να θα υπάρξει και για το πώς θα δοθούν αυτά τα αναδρομικά. Γιατί υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνουν όσους προσέφυγαν στα ελληνικά δικαστήρια. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι θα γίνει πίστος στους λογαριασμούς των δικαιούχων την επόμενη μέρα. Πάντως αυτά το σενάριο το οποίο επικρατεί και το οποίο ακούμε είναι ότι θα δοθούν σε 72 δόσεις, δηλαδή αναφερόμαστε σε βάθος εξαετίας, όλοι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν αυτά τα αναδρομικά. Τα ποσά ποικίλουν, έτσι. Βεβαίως. Ανακατηγορία, συνταξιούχο και ανασφαλιστικό φορέα. Εμείς έχουμε ετοιμάσει και μία κάρτα ενδεικτικά για να δουν οι τηλεθεατές μας. Οι συνταξιούχοι των 10 και των τραπεζών παίρνουν μεγάλα ποσά, όπως μπορούν να δουν και οι τηλεθεατές μας, αναδρομικά από 1.370 ευρώ έως και 7.800 ευρώ στις κύριες συντάξεις, και από 1.510 ευρώ έως και 2.648 ευρώ παίρνουν στις επικουρικές. Οι συνταξιούχοι του ΕΤΑ, πρώην Τσάιτσι, ΜΕΔΕ και ΤΑΝ, που έχουν και σύνταξη από το δημόσιο, θα πάρουν από 2.190 ευρώ έως και 6.040 ευρώ στις κύριες συντάξεις τους και έως 2.600 ευρώ στις επικουρικές. Να πούμε, πλην του τσάι που δεν έχουν επικουρική. Τώρα, οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι απόστρατοι θα πάρουν από 1.340 ευρώ έως και 4.660 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 1.338 έως και 2.698 ευρώ στις επικουρικές τους. Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ τώρα θα πάρουν αναδρομικά από 1.340 ευρώ έως και 4.560 ευρώ στις κύριες συντάξεις τους και από 1.403 ευρώ έως και 1.688 ευρώ στις επικουρικές τους. Οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ, που έχουν μόνο κύρια σύνταξη, δικαιούνται αναδρομικά από 1.490 ευρώ έως και 3.500 ευρώ περίπου. Οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ αναδρομικά θα πάρουν 1.870 ευρώ έως και 3.800 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 906 ευρώ έως και 1.750 ευρώ. 3 ευρώ στις επικουρικές. Να πούμε τώρα για τους χαμηλοσυνταξιούχους τέλος του ΟΓΑ και άλλων ταμείων με μία σύνταξη, ή το άθροισμα των συντάξεων να είναι κάτω από τα 1.000 ευρώ, δικαιούνται επιστροφή δώρων κύρια σύνταξης από 360 ευρώ έως και 800 και δύο επιπλέον επικουρικές συντάξεις. Αν επί της ουσίας αθροίσουμε όλα αυτά τα ποσά, βγαίνει ένα πολύ μεγάλο ποσό για το ελληνικό κράτος. Εκεί είναι να δούμε πώς η κυβέρνηση και θα μπορέσει να τα δώσει, και δεύτερον, τι τρύπα θα δημιουργηθεί αφού δώσει αυτά τα αναδρομικά. Είναι ένα μεγάλο θέμα, απασχολεί 250.000 συνταξιούχους που προσέφυγαν στα ελληνικά δικαστήρια. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι απασχολεί και τους άλλους που δεν προσέφυγαν, γιατί σίγουρα θα θελήσουν να διεκδικήσουν με κάποιο τρόπο αυτά τα αναδρομικά. Θα δούμε τελικά πολιτικά πώς θα λυθεί το θέμα και αν θα μπορέσουν ή όχι να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση. Πάντως ελπίζουμε ότι η πολιτική απόφαση, η κυβέρνηση θα αποφασίσει και θα δώσει τα αναδρομικά αυτό τους 11 μήνες σε όλους τους συνταξιούχους. Είναι κάτι το οποίο ελπίζουμε και θα το δούμε, πιστεύω, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό ζητούν και οι ίδιοι συνταξιούχοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, Σοφία, πάρα πολύ και εγώ, Γιώργο, για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σου, και νομίζω αναλύσαμε διεξοδικά το θέμα των αναδρομικών και της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επειδή οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, είχαμε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Άγγελα Μέρκελ, εν όψη φυσικά της Συνόδου Κορυφής στις 17 και 18 Ιουλίου. Θα είναι η πρώτη Σύνοδος Κορυφής που διεξάγεται από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού, το Μάρτιο, με φυσική παρουσία και όχι με τηλεδιάσκεψη. Πολύ σημαντική, γιατί σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής περιμένουμε επί της ουσίας να πάρθουν αποφάσεις σχετικά με τη στήριξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης των χωρών που επλήγησαν από τον κορονοϊό. Αυτό το γενναίο πακέτο που περιμένουν όλες οι χώρες, έτσι ώστε να ενισχύσουν την οικονομία τους, μιας και όπως όλα δείχνουν είναι δύσκολο. Θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι για όλους.
Πάμε τώρα στην δική μας ατζέντα, στην ατζέντα της τοπικής αυτοδιοίκησης, να δούμε και τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, με ένα ρεπορτάζ μάλλον, σχετικά με τη δεύτερη αιμοδοσία που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Αττικής. Να δούμε το συγκεκριμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην αρχή της αιμοδοσίας, της δεύτερης προσπάθειας που κάνει η Περιφέρεια Αττικής, ένα διήμερο αιμοδοσίας, Σάββατο και Κυριακής, και είδαμε την ομάδα του Αθηναϊκού, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω έναν προς έναν για την σύνδρομή τους, αλλά και την διάθεση αλληλεγγύης και στήριξη ζωής των συνανθρώπων μας, όπως και της ομάδα των Φοινίκων, όπου και αυτοί βρέθηκαν με τα μέλη τους. Θέλω πραγματικά να πω ότι η προσπάθεια που γίνεται μέσα από την Περιφέρεια Αττικής, μέσα από τη δεύτερη αιμοδοσία που έκανε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και θα ακολουθήσει και τρίτη, στόχο έχει να δημιουργήσει την Τράπεζα Αίματος της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας, με στόχο τη συνεισφορά στον άνθρωπο που όταν έχει ανάγκη το αίμα, το βρίσκει. Προχωράμε. Συνεχίζεται όμως, έχουμε και αιμοδοσία στο Δήμο Ασπροπύργου. Έχουμε τη δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία στο Δήμο Ασπροπύργου, η οποία συνδιοργανώνεται με το Όλοι Μαζί Μπορούμε και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας φυσικά και το Νοσοκομείο Παιδων Αγία Σοφία. Η δεύτερη αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου στην αίθουσα Δημήτρης Καλλιέρης. Φυσικά καλό είναι να καλέσετε λόγω των μέτρων που υπάρχουν για τον κορονοϊό να καλέσετε την κοινωνική υπηρεσία στα γνωστά τηλέφωνα. Μπορείτε να τα αναζητήσετε και μέσω διαδικτύου, αλλά και στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας και την κυρία Σοφία Μαυρίδη, έτσι ώστε να δηλώσετε συμμετοχή. Είναι η δεύτερη αιμοδοσία που γίνεται για καλό σκοπό. Θέλω σε αυτό το σημείο, επειδή όμως διοργανώνεται και με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, να παρακολουθήσουμε και ένα σχετικό βίντεο, όπου είναι το βίντεο που παίζει, το teaser όπως λέμε στην τηλεοπτική ορολογία, σχετικά με την αιμοδοσία που πραγματοποιεί το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Τα αποθέματα σε αίμα μειώνονται δραματικά. Όσοι λοιπόν μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα, τώρα μπορούμε να δώσουμε αίμα και στους δήμους μας. Τώρα μπορούμε να σώσουμε συνανθρώπους μας. Χρειάζεται λίγος χρόνος και μεγάλη καρδιά. Κάντο τώρα. Μπες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr και μάθε πώς. Ελληνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Περιφέρεια Αττικής. ΕΟΔΗ. ΠΟΣΕΑ. Όλοι μαζί μπορούμε. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη αίματος. Οι αιμοδοσίες μας συνεχίζονται στην υπηρετική Ελλάδα αλλά και στα νησιά μας. Ακόμη και στις διακοπές μας, 10 λεπτά είναι αρκετά για να σώσουμε ζωές. Όπου και αν είμαστε, σε βουνό ή σε θάλασσα, μπορούμε να προσφέρουμε αίμα στους Δήμους. Μπες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr και μάθε πώς. Ελληνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Περιφέρεια Αττικής. ΕΟΔΗ. ΠΟΣΕΑ. Όλοι μαζί μπορούμε. Πριν πάμε σε διάλειμμα, λοιπόν, να επαναλάβω για άλλη μια φορά το μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος ολοκληρώνεται την επόμενη Παρασκευή, εδώ στην τελευταία εκπομπή της τηλεοπτικής σεζόν. Μια πολύ μεγάλη συνεργασία με το ΙΕΚ Α. Μπορεί κάποιος να κερδίσει μια πλήρη υποτροφία, διετή υποτροφία, να φοιτήσει την ειδικότητα την οποία ο ίδιος επιθυμεί, είτε δύο υπερτυχεροί μπορούν να κερδίσουν από 50% έκπτωση στα δίδαχτρά τους και πάλι να επιλέξουν οι ίδιοι το τι θα φοιτήσουν μέσα από τη μεγάλη γκάμα, μεγάλη ποικιλία που έχει αυτός ο εκπαιδευτικός όμιλος, ο ΙΕΚ Α. ΙΕΚ κενό ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54888. Και το επισημαίνω γιατί σε κάθε περίπτωση, αν στείλετε διαφορετικά ή λάθος το μήνυμα, δεν πηγαίνει το μήνυμά σας στη συμμετοχή, δεν μπαίνει στην κλήρωση για τη συμμετοχή. Οπότε πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Η ΕΚ κενό, ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54888. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ να υποδεχθούμε τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πρώην υπουργό, για να συζητήσουμε όλη την πολιτική επικαιρότητα.
Επιστρέφουμε εδώ για το δεύτερο μέρος των δημοσκοπήσεων. Θα δώσω το μεγάλο μας διαγωνισμό. Βλέπετε τα σχετικά στοιχεία και αμέσως μετά θα πάω στον καλεσμένο γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Διαγωνισμός του ΙΕΚ Α. Γράφεται ΙΕΚ κενό, ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54888. Μπαίνετε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσει ένας υπερτυχερός μία πλήρη υποτροφία και δύο τυχεροί. Δύο υποτροφίες με έκπτωση 50% στα δίδακτρα. Σε οτιδήποτε θέλετε εσείς φυσικά από τις πολλές ειδικότητες που έχουν τα ΙΕΚ Α να σπουδάσετε. Πάμε τώρα κατευθείαν στον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής. Σας το είχα προαναγγείλει. Βρίσκεται μαζί μας ο Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος, αλλά και πρώην υπουργός. Και είναι σημαντική γιατί θα επικαλεστώ και αυτή την ιδιότητα που είχε, γιατί είχε ένα χαρτοφυλάκιο που έχει άμεση σχέση με την επικαιρότητα. Καλησπέρα σας, Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε πριν πάμε στα του κορονοϊού και στις επιπτώσεις, κυρίως στις οικονομικές επιπτώσεις, με την σκληρή στάση επί της ουσίας που κρατάει ο Ταγίπ Ερντογάν. Είδαμε και τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την. Επανέφερε ένα θέμα. Παλαιότερο, το θέμα της έκδοσης των 8 Τούρκων στρατιωτικών. Πού πιστεύετε ότι θα φτάσει αυτή η κατάσταση με τον Ερντογάν, από τη μία, δηλαδή ποια στάση πιστεύετε ότι θα κρατήσει το επόμενο διάστημα, και από την άλλη, η δική μας πολιτική, πώς κρίνεται μάλλον τη δική μας πολιτική, τη δική μας απάντηση στις προκλήσεις του Ερντογάν. Πρώτον, όσον αφορά την έκδοση των 8, γιατί επανήλθε σήμερα μέσω της τουρκικής πρεσβείας το θέμα, η χώρα μας είναι κράτος δικαίου. Και αυτό οφείλει κάθε χώρα και η Τουρκία να το σεβαστεί. Και ως κράτος δικαίου αντιμετωπίζουμε τα αιτήματα των 8. Το λέω αυτό γιατί το θεωρούμε ότι το θέμα έχει λήξει για μας με την έννοια αυτή, αλλά καλό είναι να απαντιέται κάθε φορά όταν επανέρχεται από την Τουρκία. Και νομίζω ότι αυτή είναι και κοινή στάση, εθνική στάση της χώρας. Όσον αφορά το θέμα σε σχέση με τον Ερντογάν. Είχαμε την Αγία Σοφία και είχαμε την απόφαση, την απαράδεκτη απόφασή του, την απαράδεκτη όχι για τα ελληνοτουρκικά, την απαράδεκτη σε διεθνές επίπεδο απόφαση, να τη μετατρέψει ουσιαστικά σε τζαμί. Κοιτάξτε, πρόκειται για ένα ζήτημα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, της UNESCO στην ουσία, ένα θέμα στο οποίο αφορά τη διεθνή κοινότητα, δεν είναι καν ευρωτουρκικό, είναι διεθνές το ζήτημα. Δεν είμαι αισιόδοξος με βάση τις χλιαρές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Ήταν χλιαρές οι αντιδράσεις για ένα τέτοιο ζήτημα. Και ταυτοχρόνως έχουμε έναν Ερντογάν, ο οποίος σε όλα τα επίπεδα έχει απασφαλίσει. Κινείται δηλαδή εξόχως προκλητικά σε όλα τα θέματα και προς τη χώρα μας και με την Αγία Σοφιά και με τα ζητήματα των εξορίξεων, με πάρα πολλά θέματα. Και στην Κύπρο, και εδώ πέρα χρειάζεται εθνική στρατηγική. Έχουμε λοιπόν από την μια πλευρά τον Ερντογάν, στο οποίο για παράδειγμα έπρεπε όλο το προηγούμενο διάστημα η χώρα μας να έχει προλάβει ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι το κρίσιμο που θέλω να τονίσω. Τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Δεν το πρόλαβε. Το είδαμε ξαφνικά. Το θέμα της Αγίας Σοφιάς. Ξέρετε ότι επί εβδομάδες συζητάμε ότι μπορεί να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Περιμέναμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην αρχή της Τουρκίας. Παρά το γεγονός αυτό, φαίνεται ότι η χώρα μας δεν έκανε τις κατάλληλες κινήσεις, ενώ η κυβέρνηση δεν έκανε τις κατάλληλες κινήσεις για να το προλάβει. Τι θα μπορούσε να κάνει. Πρώτον, ακούσαμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τέλη Ιουνίου και μίλησε με τον Ερντογάν. Εμείς είπαμε ότι καλώς μίλησε και κακώς είχαν κοπεί οι διεύλοι επικοινωνίας. Δεν του είπε για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλλον δεν του είπε. Γιατί δεν είχε αναφερθεί ότι στο συγκεκριμένο θέμα υπήρξε κάποια αναφορά. Φαίνεται τώρα λοιπόν ότι δεν το είχε αναφέρει. Δεν υπήρξαν επίσης πιέσεις διεθνώς και ευρωπαϊκά, έτσι ώστε να υπάρχουν οι απειλές κυρώσεων προς την Τουρκία από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οι απειλές κυρώσεων, για να μην προχωρήσει μια τέτοια κίνηση. Διότι, ξέρετε, στο διεθνές στερεώμα έτσι αποφεύγονται να γίνονται κάποιες κινήσεις. Δεν εκμεταλλεύτηκε λοιπόν η παρούσα κυβέρνηση το γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εξασφαλίσει τον Ιούνιο του 2019 στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την πιθανότητα επιβολής κυρώσεων προς την Τουρκία αν προχωρήσει σε διάφορες ενέργειες, τότε ήταν στην Κύπρο, να προχωρήσει και σε διάφορες. Δεν το αξιοποίησε αυτό, έτσι ώστε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα να προλάβει γεγονότα. Το τελεσμένο του Τουρκο-Λιβικού Συμφώνου,
το τετελεσμένο τώρα της Αγίας Σοφιάς. Ελπίζω όχι κι άλλα τετελεσμένα, διότι εδώ έχουμε έναν Ερντογάν ο οποίος φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ότι δεν τον ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή προοπτική. Αυτό είναι. Εμείς θα έπρεπε να θέλαμε σταθερά την ευρωπαϊκή προοπτική και τη θέλαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και δυστυχώς το λέω αυτό, θέλαμε και θέλουμε μια ευρωπαϊκή Τουρκία και όχι μια Τουρκία όπως εξελίσσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα για τη χώρα μας και τι μπορούσε και τι μπορεί να έχει κάνει. Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που πιστεύω πρώτον ότι πρέπει να τα προλαβαίνεις διπλωματικά όλα αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Δεύτερον, να τα αντιμετωπίζεις και με τις κυρώσεις ευρωπαϊκά και διεθνώς, διότι εμείς έχουμε το ατού να είμαστε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα συνολικά να το χειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτον, και εδώ είναι το κρίσιμο, θα πρέπει για όλα τα ζητήματα επιτέλους να συζητήσουμε και να μην φοβηθούμε να έχουμε διάλογο με την Τουρκία, έτσι ώστε να επιληθούν ζητήματα τα οποία χρονίζουν. Ξέρετε κάτι, άκουσα τον κύριο Πέτσα την επόμενη μέρα που έγινε το θέμα της Αγίας Σοφιάς, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να λέει δεν ανοίγουμε διάλογο με την Τουρκία. Και αποδείχθηκε ότι εκείνη την ημέρα έχει ανοίξει διάλογο η κυβέρνηση. Με την τριμερή. Δηλαδή, ψέματα στον ελληνικό λαό. Σε θέματα εθνικά, λέμε λοιπόν, εθνική συνεννόηση, Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών εδώ και τώρα για όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία μας ανησυχούν όλους και δεν γίνεται να μην υπάρχει ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Αν δεν γίνει τώρα, πότε θα γίνει? Για να υπάρχει εθνική συνεννόηση. Στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ποια θα ήταν η στάση του ΣΥΡΙΖΑ? Ενδεχομένως να ήταν και μια σκληρότερη απάντηση στις προκλήσεις του Ερντογάν. Κοιτάξτε, χρειάζονται και τα δύο. Χρειάζεται πρώτον μια σκληρή απάντηση. Χρειάζονται ενεργοποίηση των κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται η χώρα μας να οπλιστεί με μια απόφαση η οποία να είναι εθνική μέσα από ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Και ταυτοχρόνως θα πρέπει ένα Συμβούλιο, κατά την άποψή μου, να συζητήσει και τα θέματα για το αν θα συζητήσουμε τα ζητήματα τα οποία αρνούμαστε πολλές φορές τα θέματα εξωτερικής πολιτικής να συζητάμε στη χώρα μας. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τετελεσμένα χειρότερα. Δηλαδή, ξέρετε, σε πάρα πολλά θέματα, όπως το μακεδονικό, το κυπριακό, τα θέματα εδώ της χώρας μας στο Αιγαίο. Αρνούμαστε να τα συζητήσουμε και δημιουργούνται κάθε φορά που έρχονται να τα επιλύσουμε, ερχόμαστε σε χειρότερο στάδιο από την προηγούμενη φορά. Λέω λοιπόν, θα συζητήσουμε αν η χώρα μας επιμένει στο διεθνές δίκαιο. Κατά την άποψή μου, πρέπει να επιμένει στο διεθνές δίκαιο. Αν επιμένει στο διεθνές δίκαιο, θα πούμε σε όλη την κοινότητα ότι εμείς προκαλούμε την Τουρκία να με βάση το διεθνές δίκαιο να επιληθούν τα ζητήματά μας. Άρα, ως απότερο στόχο, βλέπουμε και τη Χάγη για να επιληθούν αυτά τα ζητήματα. Το είχε αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, το είχε αναφέρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν λίγους μήνες. Αφέθηκε βέβαια όλο αυτό και αφέθηκε βέβαια και λόγω της προκλητικής στάσης του Ερντογάν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά όμως στο πλαίσιο μιας στρατηγικής, αυτό θέλω να πω. Γιατί αποκομμένα, μπορεί να τα βλέπει κάποιος αποκομμένα. Στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής. Δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει σήμερα εθνική στρατηγική απέναντι σε έναν προκλητικό Ερντογάν που φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να ανεβάσει τους τόνους και να υλοποιήσει αυτά που προαναγγέλει. Και εδώ έρχεται το Σεπτέμβριο, ένα καυτό Σεπτέμβριο στα ελληνοτουρκικά. Γιατί λύγει το τρίμηνο που έχει βγάλει το τουρκικό ΦΕΚ, έτσι ώστε να προχωρήσουν στις ενέργειές τους είτε στο Καστελόριζο είτε στην Κρήτη, σε έναν χώρο δηλαδή, ο οποίος θα απειλήσει κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και πρέπει να το προλάβουμε αυτό. Αυτό είναι το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή. Αν δεν το προλάβουμε και αυτό, θα έρθουμε μετά από τετελεσμένα να αντιδράσουμε. Θα πρέπει να προλάβουμε αυτές τις κινήσεις να μην συμβούν, διότι τώρα υπάρχει και μια νομιμοφάνεια. Εμείς δεν τη δεχόμαστε και είναι και παράνομο. Αλλά μέσω του τουρκολιβικού συμφώνου, που δεν υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Άρα πρέπει διεθνώς να όλους εκείνους τους παράγοντες που μπορούμε να ενεργοποιήσουμε, πρέπει να τους ενεργοποιήσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, για να μην συμβεί το Σεπτέμβριο αυτό το οποίο και πάλι έχει προαναγγείλει η Τουρκία. Κανένας δεν πρέπει να εκπλήσεται. Βρισκόμαστε μακριά από το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου, ή θεωρείτε ότι υπάρχουν πιθανότητες? Θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και μάλιστα άμεσος, δηλαδή για το φθινόπωρο. Και δεν είναι αυτό θεωρητικό, είναι με βάση τα δεδομένα τα οποία σας αναλύω. Και τα δεδομένα βεβαίως δεν μπορείς να γνωρίζεις από τη στιγμή που δεν υπάρχει και εθνική συνεννόηση. Από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σηκώνει το τηλέφωνο να ενημερώσει τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Από τη στιγμή που δεν κάνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Άρα δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Έχουμε αυτά τα οποία ενημερωνόμαστε κι εμείς από τους διεθνείς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τους όσους συζητάμε. Βεβαίως, αλλά δεν έχουμε την απευθείας ενημέρωση από τη χώρα, από την κυβέρνηση της χώρας μας, για να πούμε το εξής. Κοιτάξτε. Το ζητούμενο είναι να επιληθούν τα προβλήματα πριν φτάσουμε σε κάτι τέτοιο. Γιατί αν επιληθούν αργότερα, θα επιληθούν με χειρότερους όρους. Άρα, να ενεργοποιήσουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες, τις διπλωματικούς οδούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς, ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο.
Η απειλή κυρώσεων μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το. Σε αυτό το δηλαδή, ουσιαστικά, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλήσει με κυρώσεις, όχι μόνο για την Αγία Σοφιά, αλλά και για αυτό το γενικότερα, οποίο. Γενικότερα, για τις προκλήσεις. Βεβαίως, να μην προχωρήσει η Τουρκία σε κάποιες τέτοιες ενέργειες. Ξέρετε, θα μετρήσει η Τουρκία και τους οικονομικούς παράγοντες και την Τελωνιακή Ένωση και τα χρήματα που παίρνει αυτή τη στιγμή. Νομίζω αυτοί είναι οι παράγοντες και οι καταλυτικοί. Βεβαίως. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να ενεργοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και όσον αφορά το θέμα της στρατηγικής, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση στη χώρα μας για τα κρίσιμα ανοιχτά θέματα. Ποια είναι η στρατηγική μας, πώς θέλουμε να τα απειλήσουμε εμείς, με θερμό επεισόδιο, να τα αφήνουμε να μην λύνονται για πολλά χρόνια, να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο και στη Χάγη. Ποια είναι, εν πάση περιπτώσει, η στρατηγική μας, η κάθε παράταξη να τοποθετηθεί και βεβαίως η κυβέρνηση της χώρας μας να λάβει τις ευθύνες της. Θα ήθελα να φύγουμε από τα ελληνοτουρκικά, να πάμε στο επόμενο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, κρίση του κορονοϊού. Βλέπουμε η κυβέρνηση και οι εισηγήσεις που δίνουν τις τελευταίες ώρες οι δημοσιολόγοι είναι να πάμε σε ένα plan B, γιατί δείχνει ότι έχουμε αυξημένα κρούσματα τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία. Θέλω το δικό σας σχόλιο από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την διαχείριση στο πρώτο κομμάτι και το δεύτερο κομμάτι, ουσιαστικά στη φάση αυτή που βρισκόμαστε. Και θα αφήσω απ' έξω το θέμα της οικονομίας, γιατί θέλω να είναι ξεχωριστό κεφάλαιο στη συζήτησή μας. Άρα μόνο για την υγεία. Κοιτάξτε. Ξέρετε ότι η κυβέρνηση πήρε γρήγορα μέτρα όσον αφορά την υγεία. Εμείς τότε δεν κάναμε μια φτηνή αντιπολίτευση. Επιλέξαμε την ώρα που μετρούσε η χώρα μας κρούσματα, πολλά κρούσματα και νεκρούς, να καταθέτουμε προτάσεις. Και να μην κάνουμε μία αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Το θεωρήσαμε αυτό χρέος μας απέναντι στους πολίτες, μια υπεύθυνη στάση, ένα κρίσιμο θέμα υγείας που αντιμετώπιζε όχι μόνο η χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Νομίζω ότι μετά από ένα σημείο και μετά η κυβέρνηση ουσιαστικά δείχνει ένα μπάχαλο. Υπάρχει ένα κυβερνητικό αλαλούμ. Και τι εννοώ. Καταρχήν, ποιο είναι το σημείο αυτό, αν μπορούμε να το οριοθετήσουμε. Μέχρι πότε δηλαδή θεωρείτε ότι η κυβέρνηση θα πήγαινε καλά στη διαχείριση και μετά έχασε λίγο το βηματισμό της. Κοιτάξτε, υπήρχε μια περίοδο που είχαν μπει μπροστά οι λοιμοξιολόγοι, που είχαν μπει μπροστά, υπήρχε ατομική ευθύνη, οι πολίτες την κράτησαν την ευθύνη τους μετά από τις παρενέσεις που υπήρχαν από το κράτος. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή και μετά, με τη λογική του πολιτικού κόστους, η κυβέρνηση λειτουργούσε απολύτως, με αποτέλεσμα να παίρνει αντικρουόμενες αποφάσεις, να έχει τεράστιες αντιφάσεις στην πολιτική της στα θέματα αυτά της υγείας. Τι εννοώ. Από ποια στιγμή και μετά, γιατί με ρωτήσατε. Είπαν, όταν αποφάσισαν να ανοίξουν, να ανοίξει γενικά η αγορά, η οικονομία, απαραίτητο κάποια στιγμή θα άνοιγε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Αλλά όταν αποφασίστηκε να ανοίξει, θυμάστε για τον τουρισμό για παράδειγμα, ότι αρχικά η κυβέρνηση της χώρας μας, διαμέσου του αρμόδιου Υπουργού Τουρισμού, είχε πει ότι θα γίνονται στην αρχή μαζικά τεστ όσους έρχονται στη χώρα μας. Το πήρε πίσω τις επόμενες μέρες. Δεν το διεκδίκησε καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια βλέπουμε αντιφάσεις. Βλέπουμε, για παράδειγμα, να καταργείται η μάσκα στα πολυκαταστήματα, στα μεγάλα καταστήματα, και να έρχονται οι λοιμοξιολόγοι να ζητούν την εφαρμογή της μάσκας παντού τώρα, μέσα σε λίγες μέρες. Το πολιτικό κόστος που είναι, εννοείται στα συμφέροντα στα οποία ήθελε και θέλει να εξυπηρετήσει παρούσα κυβέρνηση στο συγκεκριμένο θέμα, και άρα από την πίεση σε σχέση με τα μεγάλα καταστήματα, εμπορικά καταστήματα, δεν μπόρεσε να κρατήσει το υγειονομικό κομμάτι εκεί που θα έπρεπε. Στη συνέχεια βλέπουμε να σταματούν τα πανηγύρια 15 με 30 Ιουλίου και ταυτοχρόνως να επιτρέπονται οι πτήσεις από τη Βρετανία και τη Σουηδία, χώρες με υψηλό φορτίο κρουσμάτων. Εγώ δεν βλέπω κάποια συνοχή σε όλες αυτές τις αποφάσεις. Βλέπω κάθε μέρα να αλλάζουν στρατηγική, κάθε μέρα. Χωρίς να αλλάζει ουσιαστικά το πεδίο, βλέπουμε ότι υπάρχουν δεκάδες κρούσματα τις τελευταίες μέρες. Σταθερά, δεκάδες. Τελευταία εβδομάδα πάει με δεκάδες κρούσματα. Γεωμετρική αύξηση επί της ουσίας. Δεν βλέπω. Βλέπω όμως μια στρατηγική η οποία κινείται. Δεν υπάρχει στρατηγική μέρα με τη μέρα και βλέποντας και κάνοντας σε όλα τα ζητήματα. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει. Θα πρέπει να υπάρχουν πρώτα-πρώτα περισσότερα τεστ, μαζικά τεστ και στη χώρα μας, στις πύλες εισόδου, αλλά βεβαίως και να έχει προετοιμαστεί καλύτερα, να έχουν προετοιμαστεί και τα νησιά καλύτερα. Ξέρετε κάτι, όταν λέγαμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα, δεν προετοιμάστηκε η πρωτοβάθμια φροντίδα. Είχαμε χρόνο αυτούς τους μήνες, δεν έγινε. Δεύτερον, δεν έχει προετοιμαστεί, δεν ενισχύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας όπως θα έπρεπε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν αντιμετωπίσουμε δηλαδή δεύτερο κύμα κορονοϊού σημαντικό, δεν θα μπορέσει καλύτερα να ανταπεξέλθει από το αν είχαμε ένα πρώτο κύμα πολύ μεγαλύτερο. Δεν έχει ενισχυθεί, δεν έχει θωρακιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ είχαμε το χρόνο. Άρα, εδώ πρόκειται για μια κυβέρνηση που έχει ουσιαστικά ολιγορήσει στα συγκεκριμένα θέματα της υγείας. Έχουμε δει
με τα πρωτόκολλα, με τα υγειονομικά πρωτόκολλα επίσης και με πάρα πολλά άλλα θέματα στα οποία δεν λαμβάνει μια κεντρική γραμμή η οποία θα την ακολουθήσει σε διάφορες αποφάσεις. Για παράδειγμα, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, κλείνουν τα πανηγύρια. Τα beach bars συνεχίζουν να λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν. Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος με ποια λογική παίρνει τη μία απόφαση και δεν παίρνει την άλλη απόφαση. Δεν μπορεί να το κατανοήσει κανένας αυτή τη στιγμή. Και από ό,τι γνωρίζω, υπάρχουν διαφωνίες και της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων σε σχέση με τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Αυτό ισχύει και προκύπτει και μέσα από το ρεπορτάζ αυτό που αναφέρεται, όπως υπήρξε και το προηγούμενο διάστημα και σχετικά με το άνοιγμα και του τουρισμού και των καταστημάτων. Υπήρξαν διαφωνίες μέσα, τουλάχιστον ως προς το χρονικό διάστημα που θα γινόταν αυτό. Θεωρείται πιθανό ένα επόμενο lockdown και για να το συνδέσουμε το κομμάτι της οικονομίας, αντέχει η ελληνική οικονομία ένα lockdown? Κοιτάξτε, η ελληνική οικονομία δεν αντέχει. Αλλά η ελληνική οικονομία φαίνεται ότι δεν θα αντέξει ούτε το πρώτο lockdown και δεν θα το αντέξει όχι λόγω του lockdown του πρώτου, αλλά λόγω και της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη μετά το πρώτο lockdown. Λέει, τι εννοώ. Δεν ήμασταν από τις χώρες με τα περισσότερα κρούσματα και με τα περισσότερα θύματα. Είμαστε όμως από τις χώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι με τα δικά μας στοιχεία, που θα έχουμε τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στην οικονομία ως προς την ύφεση, ως προς την ανεργία, ως προς τα λουκέτα δηλαδή, ως προς τους ανθρώπους που θα έχουν δουλειά την επόμενη μέρα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι, κατά την άποψή μου, η πολιτική της κυβέρνησης είναι εντελώς αναποτελεσματική στο θέμα αντιμετώπισης των οικονομικών συνοπειών αυτής της κρίσης. Ακούσαμε διάφορες ουσιαστικά αποφάσεις για δισευρώ που θα έρθουν στη χώρα μας. Και για δισευρώ που θα δώσει η κυβέρνηση. Θυμηθείτε ότι εμείς παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα και ήρθε η κυβέρνηση και παρουσίασε και αυτή ένα πρόγραμμα 24 δισευρώ. Πού είναι όλα αυτά τα χρήματα? Πού είναι όλη αυτή η πόρη? Έχει δει κάποια μικρομεσαία επιχείρηση νομίζεται χρήματα? Όχι. Τι έπρεπε να κάνει είναι η κυβέρνηση? Είναι και ένα πακέτο όμως που περιμένουμε από την Ευρώπη, το οποίο είχε ξεκαθαριστεί από την αρχή ότι θα γίνει από τον Οκτώβριο και μετά. Για το πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το μαξιλάρι που έχουν ξεκινήσει. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι ό,τι έχει σχέση με την Ευρώπη, γενικά η Ευρώπη παίρνει πολύ αργές αποφάσεις. Και κρίνεται και η Ευρώπη, γιατί αυτές τις επόμενες μέρες θα υπάρξει τελική απόφαση για το Ταμείο, Ανάκαψης. Αλλά κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν χρήματα από τον προϋπολογισμό που δίνονται. Υπάρχουν χρήματα από τα χρήματα που έχουμε αφήσει εμείς από τα 37 δις ευρώ, ένα κομμάτι για το χρέος και ένα κομμάτι για τέτοιες άμεσες ανάγκες. Η κυβέρνηση έπρεπε να κάνει. Έπρεπε να δώσει ένα πακέτο ένα ποσό, εμείς το είπαμε 3 δις ευρώ για παράδειγμα, ως μη επιστρεπτέα ενίσχυση πρώτα απ' όλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μη επιστρεπτέα δηλαδή να είναι μια ενίσχυση την οποία δεν θα χρειάζεται να δώσουν. Μια πίσω. Χρηματοδότηση που δεν χρειαζόταν να την επιστρέψουν μετά. Γιατί τι νόημα έχει να του δώσεις, αλλά να του ζητάς να το πάρεις πίσω το Σεπτέμβριο? Θα είναι καλύτερη κατάσταση το Σεπτέμβριο στα μαγαζιά? Αυτό μας λένε. Αντιθέτως. Όλοι που συναντάμε όταν βγαίνουμε στις περιοδίες καθημερινά σε διάφορες περιοχές της χώρας μας λένε ότι δεν μπαίνουν στα προγράμματα. Και όταν λέμε γιατί δεν μπαίνετε στα προγράμματα, δύο λόγους μας λένε. Γιατί τα κριτήρια που έχουν βάλει η κυβέρνηση και τράπεζες είναι τέτοια που δεν μπορούν να μπουν. Και το δεύτερο που μας λένε είναι τι να μπω, από τη στιγμή πρέπει να τα δώσω πίσω το φθινόπωρο και τι το φθινόπωρο θα είμαι καλύτερα, χειρότερα θα είμαι. Άρα, τι έπρεπε να γίνει? Έπρεπε να δοθεί ένα ποσό, 3 δις από αυτά τα χρήματα, το οποίο θα πάει ως μη επιστρεπτέα ενίσχυση, έτσι ώστε τουλάχιστον για την άνοιξη και το καλοκαίρι να μην έχει βάρη. Και το φθινόπωρο, που πάλι θα υπάρχει δύσκολη κατάσταση, να μπορεί να ανταπεξέλθει ο μικρομεσαίος. Αντίθετα, η κυβέρνηση τι κάνει? Δεν τα δίνει αυτά τα χρήματα. Τι επιλέγει η κυβέρνηση? Δυστυχώς, επιλέγει μία αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας, επιλέγει, είναι επιλογή της, να κλείσουν πολλοί μικρομεσαίοι. Το έλεγε πάντοτε ότι έχουμε πολλούς μικρούς και μεσαίους στη χώρα μας, να αναδιαρθρωθεί και όσοι καταφέρουν και επιβιώσουν από το πρώτο κύμα ουσιαστικά της κρίσης, μετά να έρθει και να επιχορηγήσει μόνο τους μεγαλύτερους. Είναι μια επιλογή νεοφιλελεύθερη, την οποία και καταδικάζουμε, διότι πάρα πολλοί που μας βλέπουν τώρα, μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, ουσιαστικά δεν θα τα βγάλουν πέρα. Και ταυτοχρόνως έχουμε κάνει και προτάσεις για την επιδότηση της εργασίας και όχι αναστολής της εργασίας, όπως η κυβέρνηση προχώρησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ουσιαστικά θα πρέπει να κρατηθούν θέσεις εργασίας και όχι αυτό που έγινε, ουσιαστικά να επιδοτείται η αναστολή της εργασίας. Άρα, θεωρείτε το πρόγραμμα το δικό σας, το μένουμε όρθιοι, απολύτως ρεαλιστικό? Επειδή σας ασκήθηκε κριτική πάνω στο αν είναι ρεαλιστικό και μάλιστα κατά πολλούς ακούστηκε και η γνωστή φράση από τα παλιά, το υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν. Το λεφτό δέντρα αυτή τη φορά, το μετέτρεψαν σε λεφτό δέντρα, αλλά να σας πω κάτι. Εμείς παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα
26 δις ευρώ και είπαμε ότι τα χρήματα από συγκεκριμένες πηγές, μία, δύο, τρεις κατατεθειμένες που τις ξέρουν ότι υπάρχουν τα χρήματα αυτά. Ήρθε η κυβέρνηση, μας είπε λεφτόδεντρα. Και την άλλη μέρα ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα 24 δις ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι και πάλι δεν έχει συνοχή ούτε καν η επιχειρηματολογία τους. Δηλαδή τα λεφτά τα είχαν κατά την άποψή τους και παρουσίασαν ένα άλλο πρόγραμμα. Βέβαια δεν ήταν τελικά 24 δις ευρώ, γιατί εκεί μέσα βάζανε χρήματα μέχρι και για την επίπτωση που θα έχει τα μέτρα. Δηλαδή δεν ήταν πραγματικά χρήματα, αλλά επίπτωση που θα έχει στο μέλλον. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η κριτική σε αυτό το επίπεδο έχει καταρριφθεί από την ίδια την κυβέρνηση με βάση τα ποσά και με βάση τα ποσά που θα έρθουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο, εμείς το επικαιροποιούμε συνέχεια το πρόγραμμα. Είχαμε το μένουμε όρθιοι 1, το μένουμε όρθιοι 2. Τι επικαιροποιούμε δηλαδή? Ότι αυτό είναι ουσιαστικά δυναμικό, δεν είναι στατικό. Η οικονομία. Βλέπετε τα δεδομένα που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή και ανάλογα. Βέβαια, υπάρχουν επιπτώσεις. Είπαμε στην αρχή χρειαζόταν κάποια πράγματα, μετά που δεν έγιναν, χρειάζονται κάποιες άλλες προτεραιότητες. Και θα το επικαιροποιήσουμε ξανά το φθινόπωρο. Δεν είναι ένα στατικό πρόγραμμα, ούτε θεωρούμε ότι με τη μία παρουσίαση ουσιαστικά του προγράμματος μας αυτό ήταν και τελείωσε. Από την άλλη, όμως, η κυβέρνηση δεν έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης της κρίσης. Για παράδειγμα, για τα νοικοκυριά. Δεν ακούγεται κάτι. Να σας πω ένα άλλο πρόβλημα. Και τα νοικοκυριά έχουν να πληρώσουν λογαριασμούς ΔΕΗ, εφορία, πολλά πράγματα. Τα πάγια που τρέχουν, που δεν σταματάνε αυτά. Μέσα στην κρίση, εννοείται όμως, μέσα σε μια οικογένεια, ένας είναι άνεργος τώρα λόγω της κρίσης, ένας έχει μειωμένα εισοδήματα γιατί έχει ένα μαγαζί στο οποίο δεν έχει κίνηση και άρα δεν μπορεί να πληρώσει εύκολα τα πάγια του. Βλέπετε εσείς να ασχολείται κανένας από την κυβέρνηση με τα νοικοκυριά και με τη μείωση αυτών? Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Τίποτα απολύτως. Κάποιες μικρορυθμίσεις δόσεων και μόνο τέτοια ζητήματα. Συνεπώς, εδώ πρόκειται για ένα δομικό πρόβλημα στην οικονομία, το οποίο υπάρχει σε πολλές πλευρές. Για τον τουρισμό. Το πρόγραμμά μας είχε ένα ποσό γενναίο ότι πρέπει να δοθεί την πρώτη χρονιά, πάνω από ένα δις ευρώ, δεν δόθηκε τελικά. Το οποίο να ενισχύσει, για παράδειγμα, πρώτα-πρώτα τον εσωτερικό τουρισμό. Και αντί να το κάνουν αυτό, και γνωρίζετε ότι ξέρω το χώρο καλά, αντί να το κάνουν αυτό, ενίσχυσαν το περσινό πρόγραμμα που είχαμε δώσει εκτός κρίσης κορονοϊού, που είχαμε δώσει για τον εσωτερικό τουρισμό και το ενίσχυσαν τα βάουτσερ, τα γνωστά και το διπλασίασαν. Μα δεν φτάνει, είμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Σε μια εντελώς άλλη κατάσταση. Θα λειτουργήσει σήμερα ο τουρισμός φέτος? Και σας ερωτώ γιατί είχατε αυτό το χαρτοφυλάκιο στην τελευταία θητεία της προηγούμενης κυβέρνησης. Πώς βλέπετε το κομμάτι του τουρισμού και επί της ουσίας αυτό που ενδιαφέρει και τους περισσότερους τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, πότε θα φανούν οι συνέπειες αυτές? Κοιτάξτε, ο τουρισμός δεν πάει καλά φέτος. Βέβαια, κατά την άποψή μου, δεν είναι μόνο το στοίχημα φέτος. Είναι ότι με αυτά τα οποία γίνονται, γιατί φέτος ήταν δύσκολο, φέτος ήταν να σώσουμε ό,τι σώζεται. Για να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι για να πετύχουμε τα περσινά νούμερα, αυτό είναι αλήθεια. Σε καμία περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς και μόνο από την τουριστική περίοδο που έχει μικρύνει τόσο πολύ, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να πιάσουμε. Ακριβώς. Όμως ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι με την πολιτική που ασκείται και στον τουρισμό, θα κλείσουν πολλές μονάδες και δεν θα είναι βιώσιμη εσύ του για την επόμενη χρονιά. Θα μειωθεί δηλαδή η δυναμικότητα του ελληνικού τουρισμού και για την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τις επόμενες χρονιές. Δηλαδή την κρίση δεν θα τη δούμε μόνο. Δεν θα είναι μόνο φετινή. Ακόμα και να ξεπεραστεί στο θέμα του κορονοϊού άμεσα, που φαίνεται ότι δεν θα ξεπεραστεί άμεσα, αλλά θα πάρει ένα χρονικό διάστημα, θα έχουμε επιπτώσει λόγω αυτής της πολιτικής σημερινής και τα επόμενα χρόνια. Και τι εννοώ? Δεν υπάρχει μια πολιτική στήριξης, για παράδειγμα, των ξενοδοχειακών μονάδων. Είδαμε αλλοπρόσαλες αποφάσεις. Θυμηθείτε ότι κάποια στιγμή υπόθηκε ότι θα γίνουν ορισμένα ξενοδοχεία αναφοράς για τα κρούσματα. Στη συνέχεια το πήρανε πίσω και είπαν ότι μέσα σε κάθε ξενοδοχείο θα υπάρχουν δωμάτια τα οποία όταν υπάρχουν κρούσματα θα απομονώνονται εκεί. Όταν είδαν ότι και αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, το ξαναπήραν πίσω κι αυτό. Εδώ δηλαδή πρόκειται για μια έλλειψη μιας πολιτικής στοχευμένης στα επίπεδα του τουρισμού. Είδαμε και άλλες αποφάσεις. Θυμηθείτε ότι τα ελληνικά νησιά κατηγοριοποιήθηκαν σε επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης με ζώνες επικινδυνότητας. Δηλαδή είπαμε στη διεθνή κοινότητα ότι ορισμένα νησιά μας είναι περισσότερα μπορείτε επικίνδυνα. Μπορείτε να πάτε, άλλα νησιά δεν μπορείτε. Άλλα είναι λιγότερα και άλλα είναι περισσότερα επικίνδυνα. Μα εδώ πρόκειται. Πρόκειται για απαράδεκτους ερασιτεχνισμούς. Απαράδεκτους ερασιτεχνισμούς. Σε έναν τομέα που αποτελεί πράγματι τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας, τον ελληνικό τουρισμό, που συνεισφέρει πάνω από 20% του ΑΕΠ της χώρας. Και επειδή με ρωτήσατε πότε θα δούμε τις επιπτώσεις αυτής της, κατά την άποψη δική μου, πολιτικής, η οποία δεν έχει αρχή, μέση και τέλος στον τουρισμό, θα τα δούμε πολύ άμεσα, καθώς η ύφεση και η ανεργία που θα εξελιχθεί από το Σεπτέμβριο και μετά και θα αποτυπωθεί σε ολόκληρη τη χρονιά,
θα είναι τεράστια. Εγώ εκτιμώ ότι η ύφεση θα αγγίξει και θα περάσει το διψήφιο ποσοστό. Θα περάσει το διψήφιο ποσοστό. Η ανεργία επίσης θα είναι τεράστια, θα είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ πρέπει να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε και προγράμματα ανάσχεσης των κοινωνικών συνεπειών αυτής της οικονομικής κρίσης. Διότι θα δούμε φτωχοποίηση. Δυστυχώς θα δούμε φτωχοποίηση ξανά μεγάλης μερίδας του ελληνικού πληθυσμού. Θα δούμε λουκέτα. Όχι θα δούμε, έχουμε δει ήδη λουκέτα. Σε περιοδίες που έκαναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στους Ζωγράφου, στον Άλυμο, στην Καλλιθέα, στη Νέα Σμύρνη, είδα ήδη μαγαζιά να κλείνουν. Και όταν ρωτούσα γιατί κλείνετε τώρα, κλείνετε, ήταν σχεδιασμένο να κλείσετε. Όχι, λόγω της κατάστασης. Για να μην μπούμε κι άλλο μέσα από το φθινόπωρο. Γιατί φοβάται ο κόσμος, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό όλο δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ούτε για την αντιμετώπιση της κρίσης οικονομικής, ούτε για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, των κοινωνικών επιπτώσεων, δηλαδή της οικονομικής κρίσης, η οποία έρχεται και θα είναι τεράστια. Για να πάω λίγο στα τελευταία λεπτά που μας μένουν και στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βρει το βηματισμό του ως αντιπολίτευση και τι κλειδονισμούς δημιούργησαν στο κόμμα τόσο το ζήτημα με οι τελευταίες εξελίξεις που έχουμε με την υπόθεση Παπαγγελόπουλου και το πόρισμα της πλειοψηφίας από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όσο και οι καταγγελίες που είχαμε το προηγούμενο διάστημα για έναν κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης, τον κύριο Παπά. Κοιτάξτε, αμέσως μετά τις εκλογές, όπως θυμάστε, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι το αποτέλεσμα, το 32%, το οποίο ουσιαστικά οριοθέτησε στον προοδευτικό χώρο μετά από 4-5 χρόνια που δεν είχαν γίνει εκλογές, ως κυρίαρχη δύναμη των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι μια εντολή μετασχηματισμού του χώρου μας. Και για να ολοκληρωθεί αυτός ο βηματισμός, ανακοινώσαμε εσωτερικές διαδικασίες έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός σε ένα κόμμα το οποίο θα αποτελεί ραχοκοαλιά της προοδευτικής παράταξης και θα αντιστοιχηθεί, να το πω έτσι, και ο κοινωνικός με τον κομματικό ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρχει κοινωνική γύρωση δηλαδή. Εκεί σε αυτή την αντιστοίχηση μου δίνετε τώρα μια καλή πάσα για παρένθεση. Χωράει το κίνημα αλλαγής? Το κίνημα αλλαγής είναι ένα κόμμα το οποίο έχει τις δικές του διεργασίες και το οποίο δυστυχώς το λέω με τις τελευταίες εξελίξεις και με το νόμο για τις διαδηλώσεις που ταυτίστηκε για άλλη μια φορά σε ένα θέμα στρατηγικής επιλογής με τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται ότι αποφασίζει να αποτελεί ουσιαστικά στα κρίσιμα ζητήματα πολιτικής να ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Το λέω δυστυχώς, γιατί θα έπρεπε να συνεισφέρει σε μια ευρύτερη συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων με στόχο, με την απλή αναλογική που θα γίνουν οι εκλογές, να μην ξανακυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά αντί να το κάνει αυτό, φαίνεται να σύρεται πίσω από σκληρές δεξιές, νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχαν και άλλες αποφάσεις παλιότερα, αλλά λέω κρίσιμη αυτή σε σχέση με τις διαδηλώσεις και επειδή ήταν πολύ πρόσφατη, σας την αναφέρω. Τώρα, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πράγματι θέλαμε να είχαμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες του μετασχηματισμού. Δεν έχουν ολοκληρωθεί λόγω και κορονοϊού, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είχαμε κανονίσει ένα συνέδριο. Το συνέδριο το οποίο μετατίθεται υπό κανονικές συνθήκες που όλα πάνε καλά το φθινόπωρο. Συνεπώς, πράγματι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα κόμμα το οποίο θα μπορεί να εκφράσει όλους αυτούς τους προοδευτικούς πολίτες και οργανωτικά, αλλά και πολιτικά. Θα έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα σύγχρονο πρόγραμμα. Δεν μιλάμε τώρα, το μένουμε όρθιο, είναι πρόγραμμα συγκυρίας. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι αυτό το οποίο θα δίνει το όραμα, το σχέδιο για τα επόμενα χρόνια για να αποτελέσουμε ξανά δύναμη προοδευτικής διακυβέρνησης. Να πούμε στον ελληνικό λαό, με αυτό το πρόγραμμα θέλουμε να διακυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα. Ένα συνέδριο λοιπόν τομή για τη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το οποίο θα γίνει το φθινόπωρο. Τώρα, το πόσο επηρεάζουν όλα αυτή η σκανδαλολογία, με ρωτήσατε, η οποία υπάρχει και η οποία αναπτύσσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, είμαι βαθιά πεπισμένος ότι ο κόσμος καταλαβαίνει και ο κόσμος γνωρίζει ότι υπήρξαν πολλά σκάνδαλα στη χώρα μας, τα οποία έχουν μείνει ατιμόρυτα στην ουσία. Δηλαδή σκάνδαλα, Νοβάρτης, Siemens, στα οποία έχουν χαθεί χρήματα του ελληνικού λαού. Καλά, ο τελευταίος συμβασμός της Νοβάρτης το απεδεικνύει αυτό, ότι χάθηκαν χρήματα, χάθηκαν εκατομμύρια ευρώ λόγω κυβερνητικών αξιωματούχων της χώρας εκείνης της περίοδου Νέας Δημοκρατίας. Το λέω αυτό διότι αντί να συζητάμε την αποκάλυψη, την οριστική αποκάλυψη αυτών των σκανδάλων και το πού πήγαν αυτά τα χρήματα, αντί να βλέπουμε ότι τρεις υπουργοί, κορυφαία πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τα δύο ερευνώνται ακόμα από τη δικαιοσύνη και στο ένα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δωροδοκία κατά εξακολούθηση, αντί να ασχολούμαστε με το μείζον, τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης
και η Νέα Δημοκρατία κυρίως, αυτό το οποίο πράττει στην ουσία είναι να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση και να προσπαθεί να μεταφέρει τη συζήτηση εναντίον όσων προσπάθησαν να διερευνήσουν αυτά τα σκάνδαλα. Πρόκειται γενικώς, αυτό που σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή είναι αυτό καθ' αυτό ένα σκάνδαλο. Γιατί αποκρύπτει τα πραγματικά σκάνδαλα της χώρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό συμβαίνει σήμερα και με την Προανακριτική Επιτροπή την οποία αναφέρατε, στην οποία η πλειοψηφία της Προανακριτικής Επιτροπής ουσιαστικά προχωρά... Ναι, Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής. Προχωρά σε ένα, ουσιαστικά είναι μια παροδία η όλη διαδικασία, μια προηλημένη απόφαση για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ένα φιάσκο της Προανακριτικής που το είδαμε να εξελίσσεται με απίστευτες αποφάσεις, θεσμικές εκτροπές όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αλλά να ξέρετε ότι η άποψη δική μου είναι σταθερή, ότι όποιοι προσπαθούν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή του τόπου, γιατί δεν έχουν επιχειρήματα για τη συζήτηση επί των πραγματικών προβλημάτων, το βρίσκουν μπροστά τους. Αυτό μας το έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία. Αλλά το βρίσκουν μπροστά τους, θα το βρουν μπροστά τους και τώρα, διότι. Πρώτη φορά έχω δει εγώ ένα χρόνο διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και αντί να συζητάμε εκεί τη μέρα για το τι έχει γίνει αυτό το χρόνο, τι έχει γίνει στην κυβέρνηση, να συζητάμε γιατί είχε γίνει στην προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξανασυμβεί και είναι με επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και με ενορχιστρωτή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, Υπουργέ, για την παρουσία σας εδώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σας εύχομαι και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και εδώ. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή. Καλή συνέχεια. Να σας ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε για άλλο ένα μεσημέρι. Εδώ ήσασταν συντονισμένοι στις δημοσκοπήσεις. Μην ξεχνάτε φυσικά το διαγωνισμό μας. Η ΕΚ κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνετε στο 54888. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2.30. Ακολουθεί Σοφία Μίτιλη και αμέσως μετά Βασίλης Σαλαμάγκας. Καλό απόγευμα σε όλους.